γνωστός σε όλο τον δυτικό κόσμο. Είναι ο Ρωμαϊκός κώδικας, τον οποίο τον τελευταία του καταγραφή την έκανε ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός, αυτοκράτορας της Ρώμης, της Νέας Ρώμης, Κωνσταντινούπολης, της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που τότε ήταν ακόμα μεγαλύτερη από ό,τι έγινε αργότερα στην Ελλάδα. Και ονομάζεται Ρωμαϊκό Δίκη γιατί η αυτοκρατορία ήταν ρωμαϊκή. Και βέβαια γράφτηκε τα λατινικά, η οποία ήταν η επίσημη γλώσσα της αυτοκρατορίας, τα ρωμαϊκά χρόνια. Όμως, ο Ρωμαϊκός κώδικας που δεν ήταν ο πρώτος, ήταν ο τελευταίος μεγάλος κώδικας, είχαν προηγηθεί πολλοί από άλλους αυτοκράτορες, ήταν σε πολλά σημεία μετάφραση και μεταφορά των αρχαίων ελληνικών νομικών διατάξεων, δηλαδή του δικαίου που είχαν οι ελληνικές πόλεις. Συγκεκριμένα στην Κρήτη, τυχαίνει να είμαστε πρωτοπόρος στην αρχαία Ελλάδα, η Κρήτη, διότι η πρώτη επιγραφή που γράφτηκε το ελληνικό αλφάβητο γύρω στο 750 π.Χ. ήταν στην Κρήτη, όπου πιθανότατα ανακαλύφθηκε το ελληνικό αλφάβητο. Ήταν μια υιοθέτηση του φοινικικού με την προσθήκη κάποιων επιπλέον γραμμάτων για να μπορέσει να αποδώσει την ελληνική γλώσσα, έγινε στην Κρήτη. Και η αρχαιότερη επιγραφή είναι σε μια πόλη που βρισκόταν κοντά στην Νεάπολη της σημερινής του Ασιθίου, τη Δρύρο. Εκεί γράφτηκαν οι αρχαιότεροι νόμοι σε επιγραφές στην γρηγική γλώσσα. Η αμέσως μετά αρχαιότερη επιγραφή γράφτηκε στη Γόρκινα και σώθηκε και ήταν στο ναό του Απόλλωνα. Ήταν ο επίσημος ναός της πόλης, είναι πιο πέρα στον κάμπο. Έτσι, σε όλα τα χρόνια, περίπου 200 χρόνια, καταγραφόταν οι νόμοι, αλλά οι πιο πολλοί ήταν προφορικοί, τους θυμότανε μόνο. Θυμότανε, η κοινή μνήμη που λέμε, η κοινότητα της πόλης. Όταν χρειάστηκε η πόλη να γίνει μεγάλη και δυνατή, που ενώθηκαν όλοι, συγκεντρώθηκαν όλες αυτές οι διατάξεις που υπήρχαν σε μία, η οποία θα ήταν πλέον γενικής εφαρμογής για όλους τους κατοίκους της Γόρκινα. Απλώς μιλάμε για ποια εποχή. Αυτή η περίοδος είναι γύρω στο 500 π.Χ. Δηλαδή, το τέλος της αρχαϊκής και η αρχή της κλασικής εποχής. Είναι η κρίσιμη περίοδος, την οποία γίνεται το κράτος πόλης είναι ήδη ισχυρό και θέλει να γίνει ακόμα πιο ισχυρό και σαν εργαλείο αυτής της ισχυροποίησης χρησιμοποιείται η καταγραφή των νόμων. Νόμος σημαίνει μια διάταξη, ένας λόγος που είναι αποδεκτά κοινός από όλους. Μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει σε μια κοινωνία, σε μια κοινότητα, ούτε στην ίδια την οικογένεια. Όλα αυτά διέπονται, όπως λέμε, από συνήθειες παμπάλες μεν, αλλά πλέον γραφτές. Γι' αυτό οι νόμοι κατέγραψαν το έθιμο, τις συνήθειες, τις παραδόσεις που είχαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στα διάφορα χωριά γύρω-γύρω, για να γίνει ένα ενιαίο κείμενο γενικής εφαρμογής. Ο νόμος της Γόρκινας δεν έχει τα πάντα που πρέπει να έχει ένα σύνολο νόμων ενός κράτους. Έχει όμως πάρα πολλά και για πάρα πολλά ζητήματα του κράτους, της πόλης και των ανθρώπων. Ανάμεσα σε αυτά, τα πιο ενδιαφέροντα είναι αυτά που έχουν σχέση με το ιδιωτικό δίκαιο που λέμε σήμερα. Ποιο είναι το ιδιωτικό δίκαιο? Είναι το δίκαιο που διέπει τα ζητήματα της απόκτησης και διατήρησης και διαχείρισης της περιουσίας. Αυτό που διέπει τις σχέσεις μεταξύ των συζύγων, μεταξύ των γονέων και των παιδιών, μεταξύ των αδερφών. Αυτό που διέπει την κληρονομιά, πώς κληρονομούνται. Ήταν μεγάλο πρόβλημα η κληρονομιά. Είπαμε ότι ο σκοπός του νόμου είναι να διατηρήσει και να επαυξήσει τη δύναμη του οίκου. Οίκο σημαίνει οικονομική μονάδα, δηλαδή η μεγάλη οικογένεια είναι μια περιουσία. Ως περιουσία τη βλέπει η πόλη και τους ανθρώπους πρέπει να υπηρετούν, ξέρω αυτό ήταν και το ιδεώδες των δωρεών, να υπηρετούν το κοινό.
Γι' αυτό και δεν μπόρεσαν μέσα από δωρικές πόλεις να διακριθούν άτομα, γιατί δεν είχαν το δημοκρατικό σύστημα που είχε, ας πούμε, η αρχαία Αθήνα. Όμως πρόσφεραν και αυτές μεγάλα πράγματα, άφησαν μεγάλες παραδόσεις και αποκτήματα στις μεταγενέστερες γενιές στο κάθε τόπο και συγκεκριμένα εδώ στην Κρήτη. Τώρα, να πούμε λίγο πώς είναι οργανωμένη η κοινωνία για να καταλάβουμε τι θα πει δικαιώματα. Η κοινωνία στην Γόρτινα αυτά τα χρόνια περίπου, γύρω στο 500, τα χρόνια δηλαδή που καταγράφεται ο νόμος, καταγράφηκε 480-450, παλιότερα λέγονταν ήταν του 6ου αιώνα, καλύτερες χρονολογήσεις το κάνουν πρώιμης κλασικής περίοδου, είναι τα γράμματα κυρίως, αλλά και άλλα στοιχεία. Ποια είναι η κοινωνία, δηλαδή πώς εκφράζεται στο επίπεδο των ανθρώπων η οικονομική βάση. Είπαμε ότι οι πολίτες είναι μόνο οι ιδωρείς, μόνο οι ιδιοκτήτες της γης, ενώ οι υπόλοιποι που ήταν κάτοικοι που υπήρχαν εδώ πριν ή που ήρθανε για κάποιους λόγους από αλλού και δεν ανήκανε στα γνωστά γένια, όπως λέμε, των δωρεών, δεν ήταν πολίτες. Πολίτες, είπαμε, σημαίνει στρατιώτες. Το αντίστοιχο των περίοικων, δηλαδή, τι πάζει. Θα δώσουμε αντιστοιχεία. Θα δώσουμε πρώτα πώς ήταν εδώ και μετά δούμε ποια είναι τα ανάλογα στην Αθήνα και στη Σπάρτη που είναι οι πιο γνωστές αρχαίες πόλεις. Στην Κρήτη λοιπόν έχουμε τους πολίτες, έτσι, οι οποίοι είναι στρατιώτες. Αυτό είναι το βασικό πρέπει να έχουμε στο νου. Άρα στην εκκλησία, στη συνέλευση δηλαδή των πολιτών, ανήκουν μόνο οι άντρες. Από 18 χρονών μέχρι όσο ζούσαν. Δεύτερο, ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού ήταν οι δούλοι. Τα δωρικά που ήταν η γλώσσα της Κρήτης δεν έχουν το ου, έχουν το ο. Οπότε ο δούλος γράφεται δόλος. Η γυναίκα λέγεται γυνά στα δωρικά. Είναι ωραίες λέξεις αυτές, μερικές διατηρούνται. Ποια είναι τώρα η σχέση μεταξύ των κυρίων, δηλαδή των πολιτών και των δούλων. Αυτό είναι βασικό για να μπορέσει να συνεχίσει να υπάρχει η κοινωνία. Με βάση τις οικονομικές σχέσεις. Οι οικονομικές σχέσεις ποιες είναι. Είναι η καλλιέργεια της γης, είναι η κτηνοτροπία και είναι και η επαγγελματική δραστηριότητα που έχουν μέσα στην πόλη οι πολίτες. Γιατί κάνανε όλες τις δουλειές. Είπαμε ο σκοπός είναι να είναι στρατιώτες, αλλά την περίοδο της ειρήνης δουλεύανε, κάνανε όλες τις δουλειές. Όμως, δικαιώματα ανθρώπινα, πολιτικά, κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα είχαν μόνο οι πολίτες. Οι δούλοι στην Κρήτη και γεγάνω στη Γόρτινα ήταν δύο κατηγορίες. Ενώ αλλού είναι μόνο μία κατηγορία. Εδώ είναι δύο κατηγορίες. Αυτό κάτι σημαίνει. Η μία κατηγορία ονομάζονται οικείς από το οικό, δηλαδή την οικία, τον οίκο, η οικείς σε πληθυντικό, στα αρχαία ελληνικά, και οι άλλοι ονομάζονται μνοήτες. Οι μνοήτες, μόνο είναι οι... Δεν έχει καμία σχέση με τους μνοήτες, λένε κάποιοι, άσχετοι. Είναι μια λέξη που υπήρχε εδώ και σήμαινε αυτούς που είναι δούλοι του κράτους, ενώ οι άλλοι, οι οικείς, είναι δούλοι που ανήκουν στις οικογένειες. Μεγάλη, έχει διαφορά το ένα από το άλλο. Οι δούλοι που είναι οι μνοήτες, που είναι οι δούλοι του κράτους, κατά την παράδοση ήταν οι κάτοικοι της Κρήτης που υποδουλώθηκαν από τους δωρείς. Εγώ θα έλεγα ότι είναι οι φτωχοί. Μπορεί να μην ήταν μόνο οι ντόπιοι της Κρήτης, μπορεί να ήταν και κάποιοι δωρείς που για κάποιους λόγους μείνανε φτωχοί, δεν είχαν περιουσία. Αυτοί είναι οι πολλοί. Για αυτούς δεν λέει πολλά πράγματα ο νόμος, γιατί όπως ίσχυε για, ξέρουμε, για όλη την αρχαία Ελλάδα και τη Ρωμαϊκή και τη Ρώμη μετά, οι δούλοι είναι πράγμα, είναι χτήμα, είναι συνώνυμο με το ζώο. Δεν έχουν κανένα ανθρώπινο δικαίωμα.
Οι άλλοι όμως, οι οικείς, φαίνεται ότι έχουν κάποια δικαιώματα. Πρώτα-πρώτα δεν ανήκουν στο κράτος. Δηλαδή δεν είναι αυτοί που καλλιεργούν τις κρατικές περιουσίες ή αυτοί που κάνουν τους υπηρέτες. Αυτοί έχουν, ζουν στις οικογένειες, ζουν είτε στο σπίτι που έχουν στην πόλη ή στο σπίτι που έχουν στον αγρό, διότι πάρα πολλές οικογένειες είχαν σπίτι στον αγρό. Τα λέμε εμείς ρωμαϊκές αγρικίες αυτές και έχουμε βρει πάρα πολλές γύρω-γύρω. Ζουν μαζί τους και έχουν το δικαίωμα έναντι υπηρεσιών που παρέχουν στους ιδιοκτήτες τους να αποκτούν και περιουσία. Και επίσης, επειδή οι καθαρόιμοι, ας πούμε, δωρείς λιγοστεύανε, όλες οι μειοψηφίες ποτέ δεν μεγαλώνουν σε κοινωνικά επίπεδα. Και επειδή χρειαζόταν περισσότερους πολίτες, γινόταν πηγαμίες μεταξύ ελεύθερων πολιτών και οικαίων γυναικών.